Φίλες και φίλοι της εκπομπής, καλησπέρα. Και πάλι εδώ, μήνας Απρίλης, εδώ στο κανάλι 7. Λοιπόν, όλη την εβδομάδα είχαμε συζήτηση μαζί. Τα είπαμε και μέσω τηλεφώνου, αλλά και κατηδίαν. Είχαμε τη συζήτηση και όσον αφορά το δημόσιο βίο στον χώρο της Ρόπολης. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πολλοί από εσάς επικροτείτε την άποψη ότι δεν πρέπει να γίνει μονοπόλιο το δημόσιο και η δημόσια ζωή στην Ρόπολη. Δεν πρέπει να επιβάλλουν τα οικονομικά συμφέροντα ενός, δύο, τριών ή τεσσάρων ατόμων το δημόσιο βίο στην Ρόπολη. Εμείς δεν κάναμε τίποτα άλλο, παραθελήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Θελήσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολιτικούς αρχηγούς στον χώρο το δικό μας, για να κατεβάσουν στο λαό υποψηφίους που θα είναι οι υπηρέτες του λαού. Και όχι οι υπηρέτες δύο ή τριών ατόμων. Όχι οι υπηρέτες της ολιγαρχίας, όχι οι υπηρέτες των οικονομικών συμφερόντων. Αυτό κάναμε και τίποτε παραπάνω. Από εκεί και πέρα, τα κόμματα, οι συνδυασμοί, οι παρατάξεις, ο καθένας από εσάς έχει το δικαίωμα, του εκλέγει και του εκλέγεστε. Αυτός είναι ο νόμος δημοκρατίας και εμείς σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Επίσης, αγαπητοί μου, είπαμε πολλά αυτές τις μέρες, αλλά θα πούμε περισσότερα στην ενημέρωση. Το σποτάκι, λοιπόν. Θα ήθελα να αρχίσω με τη ζωή στην Τρόπολη. Και ζωή στην Τρόπολη δεν υπάρχει αν δεν έχουμε έργα υποδομής. Τις προάλλες έγιναν έργα σε πολλά χωριά. Στο Γιουργουτσάτι ρίχτηκαν πολλά εκατομμύρια για το υδραγωγείο, λεφτά για την κεντρική είσοδο στο χωριό, έργα σε πολλά άλλα χωριά. Προχθές μαθαίνω από εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κάτω Δρόπολη ότι 500 εκατομμύρια λεκ παλιά θα επενδυθούν πολύ σύντομα για τη λεωφόρο στην Καλογορανζή. Ευτυχώς γίνονται επενδύσεις στα χωριά μας. Στο Ιρουτσάτι, στην Καλογορανζή, στη Δερβιτσάνη, δεν έχει σημασία που. Σημασία έχει να γίνουν στα χωριά, σε όλα τα χωριά, μηδενός εξαιρουμένου. Αυτό είναι καλός ιονός. Μακάρι να λυθούν τα προβλήματα και η νέα τοπική αυτοδιοίκηση να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Να υπάρχει συνδυασμός. Ευτυχώς έρχονται λεφτά από αυτή την κυβέρνηση, παρά την κρίση που έχουμε. Και αυτός είναι καλός, πολύ καλός ιονός. Στον αφορά τα νέα από την Ελλάδα, επειδή οι διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη συνεχίζονται, βλέπουμε ειδήσεις κάθε μέρα, έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, όμως οι υποσχέσεις της επίσημης Αθήνας απέναντι σε εσάς, απέναντι στον χώρο το δικό μας, ισχύουν. Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα λίγη προθεσμία που υποσχέθηκε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Στρατούλης, ότι θα καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή για την επαναφορά του επιδόματος, του βοηθήματος, τη σύνταξη του ΟΓΑ, όπως θέλετε πείτε το, σε εσάς. Θα δούμε, θα κρατήσουν το λόγο τους. Δεν τους υποχρέωσα εμείς να το πούνε. Αυτοί το λένε. Αυτή τη φορά όμως, ένα νέο ψέμα σημαίνει πολλά. Σημαίνει πολλά πρώτα για μας, αλλά για αυτούς σημαίνει ακόμη περισσότερα. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο πονάει, διότι χωρίς παιδεία εδώ στον χώρο το δικό μας δεν υπάρχει ζωή. Λοιπόν, τι γίνεται με την παιδεία, τι γίνεται με τα ελληνικά γράμματα, τι γίνεται με τα σχολεία μας. Φέτος είχαμε καλό ιονό, διότι στην υποχρεωτική παιδεία είχαμε σχολικά βιβλία πλην της μέσης σχολής εδώ στο Αγιερόκαστρο. Τι θα γίνει με τα βιβλία στο ελληνικό λύκειο του Αγιερόκαστρου? Θα έχουμε βιβλία για τη νέα σχολική χρονιά? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία απάντηση. Έχουμε όμως και νέα, διότι αρχίζουν τώρα οι εξετάσεις για τους τελειόφοιτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, της ένατης τάξης, για τους τελειόφοιτους της μέσης εκπαίδευσης. Και το νέο είναι ότι η ελληνική γλώσσα θα είναι επιτέλους εξεταστή ID. Αφαιρέθηκε πριν ένα χρόνο, φέτος επανέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας. Αυτά είναι καλά νέα και πρέπει να επικροτήσουμε και μάλιστα να χειροκροτήσουμε αυτή την καλή χειρονομία. Δεν μας χάρισαν τίποτε, μας ανήκει, αλλά πολλές φορές
σου αφαιρών και αυτό που σου ανήκει. Να παραμείνουμε στον τομέα της παιδείας για να πούμε ότι πριν λίγες ημέρες το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τον πρίτανο τον κύριο Γιώργο Καψάλη επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο Ιεροκάστρου, επικεφαλής οποίας ήταν ο αντιπρίτανης ο Ιεροκάστρου ο κύριος Νίκος Ρόγκος, ήταν ο καθηγητής Θωμάς Δήμας και ο υπεύθυνος εξωτερικών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου, κύριος Σέιτη. Το κλίμα δεν συζητιέται ότι ήταν καλό, διότι ο κύριος Καψάλης είναι γνώστης της κατάστασης εδώ στον χώρο το δικό μας, έχει χρόνια που ασχολείται και με την παιδεία εδώ στον χώρο μας, έχει χρόνια που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Αργυροκάστρου. Ας ευχηθούμε ότι τουλάχιστον από τη νέα χρονιά, από το νέο ακαδημαϊκό έτος, να έχουμε μια καλή συνεργασία. Μια συνεργασία επικοδομητική μεταξύ των δύο πανεπιστημίων, των Ιωαννίνων και του Αργυροκάστρου. Για όλους εσάς οι οποίοι είστε δημόσιοι υπάλληλοι, θα πρέπει να πω ότι την προηγούμενη Τετάρτη η κυβέρνηση έλαβε μια απόφαση όπου η Δευτέρα θα είναι αργία όταν θα έχουμε εθνικές επετείους ή γιορτές το Σάββατο την Κυριακή. Έτσι συγκεκριμένα, επειδή την Κυριακή εδώ στην Αλβανία γιορτάζεται το Πάσχα των Καθολικών, η Δευτέρα θα είναι αργία. Όπως θα είναι και η Δευτέρα του Πάσχα, όπου γιορτάζουμε το Πάσχα εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ήταν μια χειρονομία καλή συνείδηση από την αλβανική κυβέρνηση, με τη δικαιολογία ότι αυτό αναγράφεται στον κώδικο εργασίας. Στον κώδικα εργασίας αναγράφονταν και από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά το αφαίρεσαν. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, επόμενους μήνες, διότι η κυβέρνηση ανήγγειλε επίσης ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε νέον κώδικα εργασίας στην κυκλοφορία. Το αρμόδιο Υπουργείο ήδη ετοιμάζει το νομοσχέδιο, θα το καταθέσει στη Βουλή. Θα έχει βέβαια μια δημόσια συζήτηση για δημόσιο διάλογο και θα δούμε τι σημαίνει ο νέος κωδικός εργασίας για τη χώρα μας. Όταν μιλάμε για έργα, διάβασα τις προάλλες ότι μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑΣ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων οι ηθήνοντες της περιφέρειας Ηπείρου ψάχνουν να βρουν χρήματα για την κατασκευή του δρόμου Γιάννενα Κακαβιά. Είναι περίπου ένα κονδύλιο των 360 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνει επιτέλου αυτός ο δρόμος, διότι εμείς που περνούσαμε το δρόμο και όλοι εσείς που περνάμε αυτή την εθνική οδός, Κακαβιά, Γιάννενα, θυμόμαστε πως ήταν και τον βλέπουμε πως έχει καταντήσει. Είναι πολλά τα λεφτά, 360 εκατομμύρια ευρώ είναι πάρα πολλά, αλλά είναι και αναγκαία, διότι είναι η πύλη που όλοι οι Αλβανοί πολίτες μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλογές 2015. Τι λέει το ρεπορτάζ? Οι μέρες μαζεύουν που λέμε. Αν και χρονική περίοδος για την αναγραφή των κομμάτων είναι η 12η Απριλίου στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών, η 23η Απριλίου είναι για την καταγραφή των συνασπισμών και η 2η Μαΐου είναι για την εγγραφή των υποψηφίων. Τυπικά υπάρχει χρόνος για τους υποψηφίους, όμως αυτοί που πρέπει να οργανωθούν, να καταστρώσουν πλατφόρμες, προγράμματα και να κατεβαίνουν στο λαό για να ζητήσουν την ψήφο, βλέπετε οι μέρες μαζεύουν. Τι γίνεται όμως με το ρεπορτάζ? Δεν έχει πολλές εξελίξεις, διότι έπεται τουλάχιστον μέχρι χθες βράδυ, Πέμπτη, που εμείς γράφουμε αυτή την εκπομπή, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η συνάντηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα και πρόεδρου του Σοσιαλιστικού Κόμματος με τον πρόεδρο του ΚΙΑΔ. Εκεί θα εξαρτηθούν πάρα πολλά. Τι γίνεται? Τουλάχιστον προς τα έξω, η κυβέρνηση και η ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι στου δύο δήμου τη Δρόπολη και του Φοινικιού τη δίνει στο ΚΙΑΔ να προτείνει για υποψηφίους. Το ρεπορτάζ λέει ότι πέραν τούτου ο ίδιος ο πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος έχει συνδηγηθεί στον κύριο Ντούλε στην Δρόπολη να κάνει ό,τι θέλει, σε εισαγωγικά βέβαια, ενώ στο Δήμο του Σοφινίκη του προσφέρει ένα όνομα, ο οποίος είναι ένας κύριος πολύ κοντά στον βουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος, τον κύριο Κότσο Κοκδήμα. Γίνεται λόγος για τον κύριο Λεωνίδα Χρήστου. Ο ίδιος ο Ντούλες δικαιολογείται και λέει ότι εγώ θέλω να έχω πρόσωπα του κόμματός μου. Θέλω να έχω πρόσωπα τα οποία θα εγκριθούν από τη βάση του κόμματός μου. Θέλω να έχω πρόσωπα τα οποία θα προταθούν και θα εγκριθούν από το Γενικό Συμβούλιο της Ομόνοιας.
Αυτή τουλάχιστον είναι η επίσημη δικαιολογία που έχει ο κύριος Ντούλες. Αν και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις του κύριου Ντούλε με άλλους εκπροσώπους εδώ στη Δρόπολη ή στο Φινίκη και σε άλλες πόλεις όσον αφορά τη συνεργασία του με το κυβερνητικό συνασπισμό. Θα πρέπει να πω ότι το μεγάλο αγκάθι της υπόθεσης είναι επίσης ο Δήμος Χιμάρας, όπου εκεί φαίνεται ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν θα κάνει πίσω. Ο κύριος Ντούλες επιμένει και αν βρεθεί μια λύση, θα δούμε, ίσως κατεβούν και οι δύο παρατάξεις, και το ΚΙΑΔ με το δικό του υποψήφιο και το Σοσιαλιστικό Κόμμα και μαζί με το ΛΕΣΥ με δικό του υποψήφιο. Θα δούμε τι θα γίνει, θα εξαρτούν όλα από αυτή τη συνάντηση. Μιλάμε για μέχρι Πέμπτη βράδυ, το ξαναλέω, διότι η εκπομπή μεταδίδεται Παρασκευή, το γύρισμα γίνεται Πέμπτη βράδυ. Ίσως την Παρασκευή να έχει γίνει κάτι. Αυτό δεν το ξέρουμε γιατί δεν μπορούμε εμείς να το μεταδώσουμε. Τεχνικά είναι αδύνατο. Θα οφείλω να πω ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είχε μια συνάντηση με τους συμμάχους και εκεί με τους συμμάχους πήγε και εκπρόσωπος από το κόμμα ΜΕΓΑ. Ήταν ο κύριος Τόμας Μίτσος, ο οποίος εξαιωτήθηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Χριστάκη Κίτσο, για να συμμετέχει σε αυτή τη συνάντηση. Ο κύριος Κίτσος, ως πρόεδρος του ΜΕΓΑ, μιλάει ότι το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Σοσιαλιστικό Κόμμα και με τον κυβερνητικό συνασπισμό παραμένει ακόμα ανοιχτό. Όπως μιλώντας με εμάς Πέμπτη απόγευμα, δήλωσε ότι για τη Δρόπολη παραμένει ακόμη η υποψηφιότητα του κύριου Βαγγέλη Γκέλου. Εγώ δεν ξέρω τι λέγεται στα χωριά, τι λέγεται. Εγώ επίσημα μπορώ να σας πω, είπε ο κύριος Κίτσος στην εκπομπή μας, ότι ο κύριος Βαγγέλης Γέλος παραμένει υποψήφιος του ΜΕΓΑ για το Δήμο της Δρόπολης. Φαίνεται ότι το τοπικό Δημοκρατικό Κόμμα στη Δρόπολη δεν θα κατεβάσει υποψήφιο και φαίνεται ότι υπάρχει ένα φλερτ άτυπο με τον ανεξάρτητο υποψήφιο, τον κύριο Χρήστο Ντούτσι. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει και πολύ, διότι Πάσχα έχουμε και ας ελπίζουμε ότι θα έχουμε και ανάσταση στο πολιτικό τοπίο, στο χώρο το δικό μας. Η πραγματική ανάσταση, βέβαια, εγώ ελπίζω να γίνει με την ψήφο του λαού στις 21 του Ιούνιου, όπου εσείς με την ελεύθερη ψήφο σας θα εκλέξετε τα καλύτερα παιδιά, αυτά που θα είναι στην τοπική κυβέρνηση και αυτά που θα είναι στην αντιπολίτευση, όπως το έχω πει και το ξαναλέω, και αυτά είναι παιδιά δικά μας, και αυτά είναι παιδιά του τόπου μας, και αυτά έχουν το δικό τους λόγο, έχουν τη δική τους αξία και πρέπει να έχουν τη δική τους προσφορά στο δημόσιο βίο του χώρου του δικού μας. Αυτή ήταν η ενημερωσία σήμερα. Θα πάμε τώρα για διασκέδαση με την κοπή της πίτας που είχε η Ομοσπονδία Κάτω Δρόπολης στην Αθήνα στις 21 του Μάρτη. Εμείς θα φέρουμε βέβαια τη διασκέδαση, το λαογραφικό όμιλο, να δείτε πώς διασκεδάζουν οι δροπολίτες της Αθήνας, τα παιδιά τα δικά μας, τα οποία εγώ είμαι σίγουρος ότι η ψυχή τους και το μυαλό τους και η καρδιά τους είναι εδώ, στα χωριά τους, στα πατρώα τους εδάφη. Λοιπόν, εμείς δεν ξεχνάμε, ξέρουμε ότι όποιο να πάμε στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στον Καναδά, παραμένουμε δροπολίτες. Όπως λέγεται το τραγούδι, όποια πέτρα και να σηκώσω, δροπολίτη θα ανταμώσω. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Πάμε λοιπόν να δούμε στιγμιότυπα από την κοπή της πίτας της Κάτω Δρόπολης στην Αθήνα. Thank you.
καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται την Κυριακή, 1 ώρα το μεσημέρι. Εγώ να σας ευχηθώ να μαζέψετε λίγο τις δυνάμεις σας, διότι μια εβδομάδα ακόμα, δύσκολη εβδομάδα, και μετά θα έχουμε Ανάσταση. Οργανωθείτε καλά για το Πάσχα, να το γλεντήσουμε, να το κάψουμε στα χωριά μας. Γεια σας.